Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα και αυτή είναι η τίτλη των σημαντικότερων ειδήσεων της μέρας. Μέρα χαλάρωσης για τους πολιτικούς αρχηγούς και τα κομματικά επιτελεία. Πώς αποτιμούν την προεκλογική περίοδο. Συναντήσεις με δημοσιογράφους και πολίτες λίγες ώρες πριν να ανοίξουν οι κάλπες. Κοινό το μήνυμα για συμμετοχή στις εκλογές. 360 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες προσέρχονται στις κάλπες για την ανάδειξη της νέας Ευρωβουλής. Ανοιχτά τα εκλογικά κέντρα στην Ελλάδα από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Εκλογικός μαραθώνιος του Άττικα από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας έως αργά το βράδυ. Κόλαση φωτιά το βράδυ της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από έκρηξη βιτιοφόρου. Αγώνας δρόμου για να κατεδαφιστεί η γέφυρα που καταστράφηκε από το υψηλό θερμικό φορτίο. Ομαλοποιήθηκε νωρίς το απόγευμα κυκλοφορία στην Εθνική Οδό. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χιλιάδες φίλοι των Coldplay κατέκλυσαν από νωρίς το απόγευμα το ΟΑΚΑ. Σήμερα και αύριο οι δύο φαντασμαγορικές συναυλίες που έγιναν sold out από την ώρα της ανακοίνωσής τους. Το περιβαλλοντικό μήνυμα του συγκροτήματος με τα εκατομμύρια των θαυμαστών σε όλο τον κόσμο. Με στελέχη των κομμάτων τους και δημοσιογράφους πέρασαν την τελευταία ημέρα πριν από τις κάλπες οι πολιτικοί αρχηγοί που χτες το βράδυ ολοκλήρωσαν τις προεκλογικές τους εκστρατείες με κεντρικές προεκλογικές συγκεντρώσεις ανά την Ελλάδα δίνοντας το στίγμα και το στίχημα του κόμματός στο καθένας εξ αυτών. Σε πιο χαλαρές στιγμές σήμερα συζήτησαν με τον κόσμο, υποδέχτηκαν με ποτά και κεράσματα τους διαπιστευμένους συντάκτες και συζήτησαν για όλα εκτός από τις εκλογές. Γεια σας. Τι κάνεστε? Λίγες στιγμές χαλάρωσης πέρασαν σήμερα με συνεργάτες, στελέχη αλλά και δημοσιογράφους ή πολιτικοί αρχηγοί, τιμώντας τη συνήθεια που έγινε λατρεία λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες. Καλή ώρα. Γεύμα στους κυβερνητικούς συντάκτες παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έφτασε με χαλαρή διάθεση και χαλαρή ενδυμασία στην Ισιώτισσα, ήπιε μπύρα και δήλωσε έτοιμος για τους Coldplay το βράδυ. Ερωτηθείς για το αποτέλεσμα των εκλογών αύριο δε, αρνήθηκε να μοιραστεί τις προβλέψεις του. Πρόβλεψη για το αποτέλεσμα των εκλογών έκανα, αλλά δεν σας την κλαίω. Βόλτα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Ερμού έκανε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης, συνοδευόμενος από το σύζυγό του Τάιλερ Μάκμπεθ και τη σκυλίτσα του Στι Φάρλι, ενώ παρέθεσε γεύμα στους διαπιστευμένους συντάκτες του κομμάτός του. Πηγαίνοντας παίζει σε αυτό, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με περαστικούς και καταστηματάρχες, ενώ δέχθηκε ευχές εν ώψη εκλογών και κλήθηκε να ποζάρει σε δεκάδες σέλφι. Υγεία και χαρά. Καλώς όρισε στον τόπο. Στην Κρήτη βρίσκεται από χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, που το πρωί συναντήθηκε με φίλους και στελέχη του Πασόκ στη Χερσόνησο, ενώ στη συνέχεια μετέβει στο οροπέδιο Λασιθίου, τόπο καταγωγής της μητέρας του. Για τις κλασικές πια προεκλογικές ρακές, ο πρόεδρος του Πασόκ επέλεξε το χωριό του, το ψυχρό Λασιθίου, λίγη ώρα αφού επισκέφθηκε το σπήλαιο του δικταίου άντρου και ενημερώθηκε για τις επικείμενες εργασίες βελτίωσης της προσβασιμότητας και την αναβάθμιση των υποδομών του. Μιλώντας σε δημοσιογράφους δε, εμφανίστηκε αισιόδοξος. Άντε, καλή μας επιτυχία. Πλήρως εκμοντερνισμένο υπήρξε φέτος το κάλεσμά του το ΚΚΕ που αντί για τα κλασικά ούζα των προηγούμενων ετών υποδέχθηκε τους δημοσιογράφους στο Noel Bar στο κέντρο της Αθήνας για ένα early aperitivo όπως χαρακτηριστικά αναφερόταν στην πρόσκληση. Εκεί ο Δημήτρης Κουτσούμπας συζήτησε με υποψηφίους ευρωβουλευτές, στελέχη και φίλους του κόμματος, συνεργάτες αλλά και δημοσιογράφους, ενώ απευθυνόμενος στους τελευταίους έστειλε το μήνυμα της συμμετοχής και της σωστής ψήφου αύριο. Σήμερα λίγο καλαρά, αλλά αύριο πάμε και ψηφίσουμε. Πρόκειται όντως για λίγες μόνο στιγμές χαλάρωσης, αφού ημέρα αύριο, ανήμερα των ευρωεκλογών, θα είναι για όλους μακρά. Συνδεόμαστε τώρα με την πολιτική μας συντάκτρια Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Καθώς Μαριτίνα, σε λιγότερο από 24 ώρες ανοίγουν οι κάλπες και οι πολιτικοί αρχηγοί με τα επιτελεία τους περιμένουν τα αποτελέσματα για να κάνουν τον απολογισμό τους. Πολύ σωστά, Ανθή. Μια μακρά προεκλογική περίοδος έφτασε στο τέλος. Στις 7 το πρωί ανοίγουν οι κάλπες. Ήδη οι πολιτικοί αρχηγοί τροποποιούν τα προγράμματά τους έτσι ώστε να είναι εγκαίρος στα γραφεία ή στα σπίτια τους, ανάλογα που επιθυμεί ο καθένας να παρακολουθήσει τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών με τους πιο στενούς τους συνεργάτες ή την οικογένειά του. Τα προτάγματα του καθενός περιγράφηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Δεν θύμιζαν πάρα πολύ ευρωεκλογές οι προηγούμενοι μήνες. Θύμιζαν περισσότερο εθνικές εκλογές, μια προεκλογική περίοδο για εθνικές εκλογές, αφού όλοι καταφέρθηκαν κατά όλων. Είχαμε ένα brand affair όλων με όλους. Γι' αυτό και άπαντες οι πολιτικοί, αν συμφώνησαν σε κάτι, αυτό είναι να χαθεί
το στοίχημα αυτών που πιστεύουν ότι αύριο νικητής θα είναι η αποχή. Γι' αυτό και όλες τις τελευταίες τους προεκλογικές συγκεντρώσεις φρόντισαν να στείλουν ένα μήνυμα συμμετοχής γενικώς και συσπήρωσης ο καθένας για το κόμμα του. Οι πολιτικοί αρχηγοί τώρα αποτιμούν προφανώς ως επιτυχημένες ο καθένας για το κόμμα του τη δική του προεκλογική καμπάνια. Η αγωνία πάντως σήμερα έχει αρχίσει να κορυφώνεται εν ώψη του αυριανού αποτελέσματος, γιατί πια θα έχουμε αποτέλεσμα στην κάλπη και όχι σε δημοσκοπήσεις, και αυτό δεν χωρά κανένας είδους παρερμηνία. Μετά από αυτό οι στρατηγικές θα αναμορφωθούν. Πολλοί λένε ότι θα υπάρξουν και εξελίξεις. Μένει να δούμε ποιοι θα επιβεβαιωθούν. Ναι, τους είδαμε αρκετά χαλαρούς σήμερα, Μαριτίνα, μετά το τέλος της προεκλογικής εκστρατείας. Δεν ξέρω όσο περνάνε οι ώρες αν θα είναι έτσι. Ωστόσο, η επόμενη εμφάνισή τους θα είναι αύριο την ώρα που θα ψηφίσουν. Πάρα πολύ σωστά. Τυπικό πια. Μόνο μία μικρή δήλωση μετά από την ψήφο ο καθένας εξ αυτών. Το Άττικα θα μεταδώσει τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών και όχι μόνο όταν θα πάνε να ψηφίσουν. Ξεκινώντας από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, ασφαλώς την Κατερίνα Σακελαροπούλου, η οποία θα ψηφίσει αύριο στις 10:20 το πρωί στην Αθήνα. Λίγο νωρίτερα, στις 10, θα έχουν ψηφίσει τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο ένας στην Κηφισιά και ο άλλος στην Εκάλη. Αντίστοιχα, την ίδια ώρα θα ψηφίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος όμως θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στην Κρήτη και στην Αθήνα. Αναμένεται να προσγειωθεί περί τις 4 το απόγευμα. Στη Νέα Ιωνία θα ψηφίσει το πρωί ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ εκτός Λεκανοπεδίου στη Θεσσαλονίκη θα ψηφίσει ο Κυριάκος Βελόπουλος και στην Καλαμάτα ο Αλέξης Χαρίτσης. Μάλιστα. Κυριακή κοντή γιορτή, Μαρτίνα. Σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για την ανάδειξη 720 βουλευτών που θα συνθέσουν για τα επόμενα 5 χρόνια την Ευρωβουλή, θα προσέλθουν στις κάλπες περίπου 400 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες. Οι κάλπες στη χώρα μας ανοίγουν στις 7 το πρωί και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα, ενώ μπορούμε να βάλουμε από 1 έως 4 σταυρούς στο ψηφοθέλητο της επιλογής μας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Κάστα Ελευθερωπούλου με όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την αυρενή εκλογική διαδικασία. Non si deve mai dare per scontato la democrazia. Ma bisogna sempre sostenerla e proteggerla. Περίπου 400 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ψηφοφόροι πάνε στις κάλπες για να εκλέξουν τους 720 ευρωβουλευτές που θα τους εκπροσωπήσουν για τα επόμενα 5 χρόνια. Ανάμεσά τους και 9,8 εκατομμύρια Έλληνες που ψηφίζουμε για τους 21 εκπροσώπους μας. Ας δούμε λοιπόν πώς αλλά και πού θα μπορέσουμε να ασκήσουμε το κορυφαίο δημοκρατικό μας δικαίωμα. Δικαίωμα ψήφου στις ευρωεκλογές έχουν όσοι πληρούν δύο βασικές προϋποθέσεις. Έχουν γεννηθεί έως τις 31/12/2007 και είναι είτε Έλληνες πολίτες, είτε πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα. Το εκλογικό μας τμήμα καθορίζεται με βάση την διεύθυνση κατοικίας μας. Για να το βρούμε, ανατρέχουμε στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών και στην ενότητα Μάθε Πού Ψηφίζεις. Εκεί, συμπληρώνοντας τον εκλογικό μας αριθμό, είτε πληκτρολογώντας επώνυμο, όνομα και έτος γέννησης, πληροφορούμαστε μέσα σε λίγα λεπτά για το εκλογικό τμήμα που χρειάζεται να βρεθούμε στις ευρωεκλογές. Αφού έχουμε εντοπίσει το εκλογικό κέντρο στο οποίο είμαστε εγγεγραμμένοι, θα πρέπει να προσέλθουμε σε αυτό μεταξύ 7 το πρωί και 7 το απόγευμα, έχοντας μαζί μας κάποιο από τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης. Δηλαδή, ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο ασφαλιστικού ταμείου για τον απαραίτητο έλεγχο. Η αναγνώρισή μας μπορεί να γίνει και με χρήση της ψηφιακής ταυτότητας, η οποία είναι διαθέσιμη μέσα από την εφαρμογή gov.gr. Στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού που έχουμε επιλέξει, μπορούμε να βάλουμε μέχρι 4 σταυρούς προτίμησης. Εάν ωστόσο ένα ψηφοδέλτιο έχει περισσότερους σταυρούς, δεν θεωρείται άκυρο, αλλά προσμετράται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κάποιο σταυρός προτίμησης. Pořád si uvědomovat, že ta svoboda a demokracie tady nebyla vždycky. A že o ní můžeme strašně rychle přijít. Je to na mě a je to na nás. Naší generaci v Evropě. Και πάμε τώρα στην καρδιά της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες, που βρίσκεται από χτες στο Άττικα και συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο μας Γιώργο Κουβαρά. Γιώργο, να σε καλησπερίσω. Και να σε ρωτήσω, καταρχάς η αυριανή εκλογική διαδικασία έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, με 800 δημοσιογράφους να βρίσκονται ήδη στη Βελική Πρωτεύουσα για να καλύψουν τις εκλογές.
800 δημοσιογράφοι διαπιστευμένοι, αν προσθέσουμε σε αυτούς όλους και τα συναργεία τα οποία τους ακολουθούν και τους διάφορους τεχνικούς, τότε το αριθμός είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλος. Είναι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έχω καλύψει πάρα πολλές φορές εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή τη φορά το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Φανταστείτε ότι οι δημοσιογράφοι είναι περισσότερο από τους ευρωβουλευτές που τα εκλεγούν. Γιατί πιστεύεις ότι είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον σε αυτές τις ευρωεκλογές? Είναι μεγάλο το ενδιαφέρον, αρκεί να πω ορισμένους αριθμούς, οι οποίοι είναι τελείως διαφορετικοί από το παρελθόν. Είναι περίπου 15.700 οι υποψήφοι ευρωβουλευτές. Υποψήφοι για τους 720 που θα εκλέξουν τα 363 εκατομμύρια ψηφοφόρων σε όλες τις χώρες, που αυτοί καλούνται να δημιουργήσουν το νέο ημικύκλιο εδώ στο Στρασβούργο. Το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί σύμφωνα με το ευρωμαρόμετρο το οποίο κυκλοφόρησε τις τελευταίες ημέρες, φαίνεται ότι από την ψήφο αυτή οι Ευρωπαίοι κρίνουν πάρα πολλά πράγματα. Το πρώτο είναι το πώς θα αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, πώς θα αντιμετωπιστεί η φτώχεια. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι να ενισχυθεί η οικονομία και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Το τρίτο είναι θέματα υγείας και το τέταρτο με δύο πολέμους που βρίσκονται σε εξέλιξη, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν θα αποκτήσει δικιά της κοινή ενιαία άμυνα. Είναι τα θέματα αυτά τα οποία αυτά κυριαρχούν και δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο θα υπάρχει. Τα συζητήσουμε και όλα αύριο αναλυτικά. Θέλω να μου πεις τώρα αν είναι εκεί και οι διεκδικητές της Προεδρίας της Κομισιόν. Οι κορυφαίοι υποψήφοι θα βρίσκονται εδώ μετά τις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Mm-hmm. Θα περιμένουν βέβαια με αγωνία να δούνε πώς προσδιορίζονται οι δυνάμεις οι οποίες τις στηρίζουν. Και αναμένεται, έχει μετατραπεί το ημικύκλιο σε μια τεράστια του ατύπου και εκεί θα δούμε τις πρώτες τους δηλώσεις αφού θα έχουμε οριστικά τα αποτελέσματα. Κλείνω λέγοντας ότι αυτή τη φορά το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, γιατί μπορεί να αλλάξει ο ίδιος ο συσχετισμός μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πρώτη φορά και να δούμε άλλα κόμματα, άλλες πολιτικές οικογένειες να αναδεικνύονται στην πρώτη δεύτερη θέση. Είναι και αυτό το θέμα της ακροδεξίας έτσι και αλλιώς που πλανάται πάνω από την Ευρώπη. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε αποδεσμεύσουμε και θα τα πούμε όλα αναλυτικά αύριο στον εκλογικό μαραθώνιο του Άττικα. Στην τελική ευθεία λοιπόν για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, κατά τις οποίες πάνω από 400 εκατομμύρια ψηφοφόροι θα κληθούν να καθορίσουν με την ψήφο τους τη σύσταση της επόμενης Ευρωβουλής. Όμως πόσοι γνωρίζουν τον ουσιαστικό ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου και πόσοι ψηφίζουν για τους σωστούς λόγους? Στοίχημα για τις φετινές ευρωεκλογές να ξεπεράσει συμμετοχή τα αναμενόμενα χαμηλά ποσοστά. La novation historique que représente l'élection du Parlement européen au suffrage universel. Chacun de nous, tous les États membres de celle-ci, sont en effet aujourd'hui confrontés à trois défis majeurs. Celui de la paix, celui de la liberté, celui du bien-être. Είναι η πρώτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 7 Ιουλίου του 1979. Είχαν προηγηθεί στις 7 με 10 Ιουνίου 1979 οι πρώτες ευρωεκλογές που στην πραγματικότητα ήταν και οι πρώτες υπερεθνικές εκλογές. Η κοινότητα τότε ήταν μόλις 9 και οι πολίτες τους εξέλεξαν με την ψήφο τους 410 ευρωβουλευτές, οι οποίοι κάθισαν ανάλογα με το κόμμα που εκπροσωπούσαν και όχι με βάση την εθνικότητά τους. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη μεγαλύτερη δηλαδή δημοκρατική νομιμοποίηση, και είναι επιφορτισμένο με το τιτάνιο νομοθετικό έργο της. Αν και έχει δώσει μάχες για να πάρει μεγαλύτερο μέρος της εξουσίας, πολλές από τις οποίες ήταν επιτυχείς, παραμένει το όργανο με τη λιγότερη δύναμη. Απέναντί του συνήθως έχει το πανίσχυρο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή τους αρχηγούς των κρατών και των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το οποίο συνομοθετεί στη βάση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του πιο τεχνοκρατικού Ευρωπαϊκού Θεσμού και Εκτελεστικού Οργάνου της Ένωσης. Και αν τα βρει δύσκολα, δεν αποκλείεται να υποκύψει.
Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα των φετινών αγροτικών κινητοποιήσεων, που ενώ το Ευρωκοινοβούλιο περηφανευόταν για την πιο πράσινη κοινή αγροτική πολιτική, την οποία διασφάλισε, τελικά έδωσε άρον-άρον το πράσινο φως για τις αλλαγές που πρότεινε η Επιτροπή υπό την πίεση των αγροτών, εγκαταλείποντας τα φιλόδοξα πράσινα σχέδια της Ένωσης για τη Γεωργία. Μια ακόμα αρμοδιότητα του Ευρωκοινοβουλίου με βαρύνουσα σημασία είναι η έγκριση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κονδυλίων δηλαδή που μοιράζονται κατά κύριο λόγο στις χώρες μέλη. Τα εθνικά συμφέροντα στη μητέρα αυτή των ευρωπαϊκών μαχών πρωταγωνιστούν κάνοντας τις ήδη περίπλοκες διαβουλεύσεις έναν πραγματικό άθλο και αναδεικνύοντας συνήθως το Ευρωκοινοβούλιο ως το βασικό πολέμιο των περικοπών που προσπαθούν να περάσουν οι κυβερνήσεις. D'argent additionnel consacré à la fois à la gestion externe de la migration, mais aussi aux questions de compétitivité, de technologie ou encore de capacité à réagir dans la solidarité quand on fait face à des catastrophes naturelles ou encore aux questions de défense ou aux questions liées à la hausse des intérêts qui ont un impact sur, la question, sur le budget européen. Τέλος, το Ευρωκοινοβούλιο είναι επιφορτισμένο με την εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μάλιστα εδώ και μόλις 2 πενταετίες, σε μια προσπάθεια να τονωθεί το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων, προβλέπεται ότι κάθε πολιτική ομάδα θα έχει το δικό της υποψήφιο που θα ηγείται της καμπάνιας της. Ο θεσμός όμως αυτός υπέστη σοβαρό πλήγμα το 2019, όταν οι αρχηγοί των ευρωπαϊκών κρατών και κυβερνήσεων επέλεξαν ως υποψήφια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που βγήκε πρώτος στις ευρωεκλογές, την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, παρόλο που δεν είχε ηγηθεί αυτή της καμπάνιας του, παρακάμπτοντας ουσιαστικά τον Μάνφρεντ Βέμπερ. And to go immediately into talks with the parliamentarians, because here in the European Parliament is where the heart of democracy, of the European democracy is beating. Συχνά η ψήφος στις ευρωεκλογές αποτελεί μια ψήφο διαμαρτυρίας που απευθύνεται στο εσωτερικό, με αποτέλεσμα να ενισχύεται τα τελευταία χρόνια η άκρα δεξιά. Στις επερχόμενες ευρωεκλογές, μάλιστα, οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις προβλέπουν αύξηση μέχρι και 50 εδρών για τα ακροδεξιά λαϊκιστικά κόμματα, κάτι που μπορεί να στρέψει ακόμα πιο δεξιά το νομοθετικό έργο, να επηρεάσει σημαντικά τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία και να εμποδίσει προοδευτικές πολιτικές για το κλίμα, για το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. I would say the world is ours to make sure that it we make it better. My message is that of the European Parliament. Hope, go to vote. Otherwise, others will decide for you. Και πάμε ξανά στις Βρυξέλλες. Εκεί βρίσκεται και η Χριστίνα Βασιλάκη. Δεύτερη απεσταλμένη του Άττικα. Χριστίνα, σε καλησπέρισω και θέλω λίγο να δούμε μαζί τα σημαντικά χρονοδιαγράμματα που πρέπει να ξέρουμε. Ναι, Ανθία, να ξεκινήσουμε από την αυριανή ημέρα, όπου περίπου στις 7 και 4 ώρα Ελλάδας περιμένουμε να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα από τα exit poll, από τις πρώτες χώρες που θα έχουν κλείσει οι κάλπες, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται φυσικά και η Ελλάδα. Μετά, περίπου στις 9 και 4, θα έχουμε την πρώτη προβολή της σύστασης του Ευρωκοινοβουλίου με βάση τα exit poll από πολλές χώρες, αλλά και με βάση τα στοιχεία που έχουν από την προεκλογική περίοδο, δηλαδή από παλαιότερες εθνικές εκλογές ή από δημοσκοπήσεις. Και μετά, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στις 12 και 4, θα ενσωματωθούν και τα πρώτα προσωρινά αποτελέσματα για να έχουμε μια πιο ακριβή προβολή της σύστασης του επόμενου. Μια πρώτη εικόνα, χωρίς να είναι τελική. Ακριβώς. Και μετά τι ώρα θα είναι τα τελικά αποτελέσματα? Τα τελικά αποτελέσματα θα είναι την επόμενη μέρα, τα τελικά, γιατί πρέπει να καταμετρηθούμε σε όλες τις χώρες που είναι διαφορετικές οι ώρες που κλείνουν οι κάλπες. Αλλά θα ξεκινήσουν σταδιακά από τα μεσάνυχτα και μετά. Θα τα λέμε όλα αναλυτικά αύριο. Περιμένουμε όμως και την σύγκληση της Ολομέλειας και την εκλογή του Προέδρου της Κομισιόν. Χριστίνα. Ναι, Ανθή, θα δούμε τι ακολουθεί μετά, λοιπόν. Τις πρώτες εβδομάδες του νέου Ευρωκοινοβουλίου θα πρέπει να φτιαχτούν, να δημιουργηθούν οι πολιτικές ομάδες. Είναι η περίοδος κατά την οποία μπορεί να δημιουργηθεί κάποια νέα πολιτική ομάδα, η οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 23 ευρωβουλευτές από 7
χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρώτη ολομέλεια θα συγκληθεί στις 16 Ιουλίου για να ψηφιστεί το Προεδρείο της νέας Ευρωβουλής, ενώ πιθανότατα, αν και δεν είναι ακόμα σίγουρο, η ημερομηνία η οποία ακούγεται για την εκλογή της νέας ή του νέου Προέδρου της Κομισιόν θα είναι η 18η Ιουλίου. Πρέπει βέβαια να μεσολαβήσει μια σύνοδος κορυφής στις 27 και 28 Ιουνίου, όπου οι αρχηγοί των κρατών και των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποφανίσουν, θα καταλήξουν στο ποιο θα είναι το πρόσωπο που θα προτείνουν στην Ευρωβουλή. Να πούμε όμως ότι από Σεπτέμβρη θα χρειαστεί να συγκληθούν και πάλι για τη νέα επιτροπή, για τους επιτρόπους, να ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Μάλιστα, Χριστίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και δίνουμε ραντεβού αύριο. Αλλάζουμε θέμα. Κόλαση φωτιάς χτες το βράδυ στην Εθνική Οδό μετά την έκρηξη βιτιοφόρου οχήματος, ευτυχώς χωρίς θύματα, καθώς ο οδηγός του πρόλαβε να απομακρυνθεί εγκαίρως. Το ισχυρό θερμικό φορτίο που προκλήθηκε από την πυρκαγιά που ξέσπασε προκάλεσε δομικές ζημιές σε γέφυρα που βρίσκεται στο σημείο. Εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρείας Σύντρακα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, έσπευσαν στο σημείο και άρχισαν την κατεδάφιση της γέφυρας. Πριν από 20 λεπτά είχαμε μια έκρηξη βιτιοφόρου στην Αθηνών Κορίνθου. Έχει κλείσει η Αθηνών Κορίνθου. Βλέπετε αποκλειστικά πλάνα από το Άττικα. Αυτή είναι η κατάσταση αυτήν την στιγμή. Είναι τα αποκλειστικά πλάνα του Άττικα TV λίγα λεπτά μετά την σφοδρή σύγκρουση στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, όταν βιτιοφόρο μεταφοράς καυσίμων εξετράπη της πορείας του, ντελαπάρισε και τυλίχθηκε στις φλόγες, ευτυχώς χωρίς την εμπλοκή άλλου οχήματος. Η κίνηση στο δρόμο έχει διακοπεί, καθώς το οδόστρωμα αλλά και η γέφυρα πάνω από το φλεγόμενο βιτιοφόρο έχουν γίνει παρανάλωμα του πυρός, ενώ η φωτιά έχει επεκταθεί και στο πρανές του αυτοκινητοδρόμου. Όσοι βρίσκονται στην περιοχή παίρνουν μήνυμα από το 112 που τους ενημερώνει ότι η Εθνική Οδός έχει κλείσει και στα δύο ρεύματα, ενώ στο σημείο σπεύδει άμεσα η πυροσβεστική με 9 οχήματα που πραγματοποιούν διαβροχή και ρήψεις ειδικού κατασβεστικού υγρού. Η φωτιά σβήνει τελικά λίγο πριν από τις 12, ενώ ο οδηγός του βιτιοφόρου απεγκλωβίζεται σώος. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, η εταιρεία Intracat μετακίνησε εξειδικευμένα συνεργεία και μηχανήματα έργου στο σημείο και από τις 5.30 το πρωί και με την επίβλεψη και συνεργασία των μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ξεκίνησε η κατεδάφιση της γέφυρας, η οποία κρίθηκε επικίνδυνη. Στην κινητοποίηση του μηχανισμού αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή συνάντηση με τους δημοσιογράφους. Τα αντανακλαστικά και η ταχύτητα ήταν σημαντικά. Έγινε ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει. Γκρεμίστηκε η γέφυρα σε 12 ώρες. Στο σημείο που γίνεται η κατεδάφιση της γέφυρας βρέθηκαν το πρωί ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Όσοι έρχονται από αύριο, όσοι θα επιστρέφουν από Πάτρα, από Τρίπολη, Καλαμάτα, θα έρχονται απευθείας όπως κανονικά είναι ο δρόμος. Δεν πρόκειται δηλαδή να υπάρχει καμία διέλευση, καμία καθυστέρηση, με συγχωρείτε, και κανένα εμπόδιο. Σε ό,τι αφορά την κάθοδο προς Κόρινθο, Πάτρα και Τρίπολη, θα δουλεύει από αύριο αυτή η παράκαμψη που βλέπετε εδώ μέσω της παλιάς γέφυρας του Ιστμού. Επίσης, θέλω να προσθέσω ότι σχετικά με την παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, αυτή είναι ανοιχτή μέχρι τους Αγίους του Οδόρους. Ταυτόχρονα δομολογείται τις επόμενες ώρες η μη δυνατότητα μετακινήσεων των φορτηγών για συγκεκριμένες ώρες σήμερα και αύριο στο οδικό δίκτυο εδώ που βρισκόμαστε, ενώ επίσης δεν καταβάλλονται και διόδια τόσο στον Ισμό όσο και στην Ελευσίνα. Είμαστε εδώ, είμαστε στο πεδίο για να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε μαζί με τον ιδιωτικό τομέα. Εμείς ανταποκριθήκαμε στο Υπουργείο χθες το βράδυ. Θεωρούμε ότι έγινε ένας τιτάνιος αγώνας με συντονισμό με το Υπουργείο, που ήταν εδώ ο κύριος Ταχιάς όλο το βράδυ, εμείς όλο το βράδυ, για να ξεκινήσουν οι εργασίες αυτές και να τελειώσουν τον χρόνο που συζητάμε. Διάστηκαν γενναίες αποφάσεις από το Υπουργείο, οι οποίες ελήφθησαν επί τόπου. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, φέραμε ό,τι μηχανήματα είναι δυνατόν να φέρουμε. Θεωρούμε ότι θα αποκατασταθεί η ζημιά το συντομότερο δυνατόν και σίγουρα πιστεύω μέχρι Τετάρτη ο δρόμος θα είναι ξανά σε κυκλοφορία. Ό,τι απαιτήθηκε να γίνει και οι χρόνοι που χρειάστηκε για να ληφθούν οι αποφάσεις των Υπουργείων και ο συντονισμός με την κυβέρνηση και το Υπουργείο ήταν κάτι το οποίο δεν μου ξανατύχει. Θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος συντονισμός, η γρηγορότερη αντίδραση που έχω δει ποτέ από δημόσιο σε σχέση με ένα ατύχημα. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς, όπως πάντα,
όλες οι τεχνικές εταιρείες στην Ελλάδα κάνουμε ό,τι μπορούμε να αντιμετωπιστούν πάντα οι έκτακτες συνθήκες αυτές. Ο οδηγός του βιτιοφόρου συνελήφθη και αφού οδηγήθηκε στον εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος, ενώ από την τροχέα διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Να συνδεθούμε τώρα με την Εθνική Οδό στο σημείο που έγινε χτες η έκρηξη. Εκεί βρίσκεται η Ιωκάστα Ελευθεροπούλου. Ανθή, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αδιάκοπα συνεχίζουν παρά το σκοτάδι τις εργασίες καθαίρεσης του τμήματος της αερογέφυρας που υπέστη ζημιές από την πυρκαγιά, τα τεχνικά συνεργεία. Από τις 5.30 το πρωί μέχρι και τις 9.30 το βράδυ, δηλαδή 16 ώρες συνεχόμενα, τα μηχανήματα δεν έχουν σταματήσει λεπτό. Στόχος να καθαριστεί το δόστρωμα το ταχύτερο δυνατό για να αποδοθεί ο δρόμος και πάλι στην κυκλοφορία. Στο μεταξύ, η έξοδος των εκλογέων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου συνεχίζεται κανονικά, καθώς η κίνηση έχει ομαλοποιηθεί πλήρως μετά και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τέθηκαν από το πρωί σε εφαρμογή. Επισημαίνεται πως οι οδηγοί μπορούν να μετακινούνται κανονικά στο ρεύμα εξόδου προς Κόρινθο από τις 3 λωρίδες κυκλοφορίας που δόθηκαν στους οδηγούς, ενώ έως τις 11 το βράδυ και αύριο πάλι από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών. Εξάλλου, άνδρες της τροχέας βρίσκονται συνεχώς εδώ για να διευκολύνουν τους οδηγούς και να τους δίνουν οδηγίες. Παράλληλα, μετά από συνεννόηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τον παραχωρησιούχο, τα διόδια Ελευσίνας και Ισθμού στο ρεύμα προς Κόρινθο είναι από το πρωί και για όλη τη διάρκεια της ημέρας ανοιχτά. Άνθη. Μάλιστα, Ιωκάς, βλέπουμε ότι οι εργασίες είναι πυρετώδεις. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Με τον πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού θα έρθουμε αντιμέτωποι την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά την μετεωρολόγο μας Ελίνα Καρέτσου για να μας τα πει πιο αναλυτικά. Ελίνα, σε ακούμε. Καλησπέρα, Ανθή. Με αρκετή ηλιοφάνεια και αρκετές υψηλές θερμοκρασίες θα κυλήσουν ουσιαστικά οι επόμενες μέρες στη χώρα μας. Από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας θα φαίνεται ότι θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, όπως είπες και εσύ, στη χώρα. Σταδιακά η θερμοκρασία από σήμερα αλλά και αύριο θα αρχίσει να ανεβαίνει. Οι μέγιστες θερμοκρασίες ουσιαστικά στα υπηρωτικά θα φτάνουν τους 35 με 37 βαθμούς αύριο, στα νησιά τους 33 με 35 τοπικά και 36 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, ιδιαίτερα από την Τρίτη και μετά, και σίγουρα από ό,τι φαίνεται μέχρι και την Πέμπτη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί πολύ υψηλά, όπως φαίνεται για την εποχή, επίπεδα. Αν και παράλληλα αυτά φαίνεται ότι είναι λίγο νωρίς για να μιλήσουμε για τις ακριβείς τιμές των θερμοκρασιών που περιμένουμε ουσιαστικά την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι στιγμής, με βάση τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, φαίνεται ότι σε αρκετές περιοχές το θερμόμετρο θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ίσως κατά 2 με 4 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, κυρίως τα ανατολικά και τα νότια επιρωτικά. Ωστόσο, όσο περνούν οι μέρες, ξεκαθαρίζει και πιο πολύ το τοπίο για να μιλήσουμε για ακριβείς τιμές θερμοκρασιών. Ωστόσο, είναι καλό να προετοιμαστούμε για κάθε σενάριο, διότι μπορεί να δούμε και αρκετά έτσι υψηλές θερμοκρασίες. Είναι βέβαια ένα φαινόμενο που είναι αρκετά συνηθισμένο τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, ειδικά για τους καλοκαιρινούς μήνες. Οπότε αναμένεται να δούμε πώς θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες. Φαίνεται ωστόσο ότι από την Τρίτη μέχρι και την Πέμπτη θα μιλάμε για αρκετά υψηλές τιμές θερμοκρασιών. Και μιλάμε και για τον πρώτο καύσωνα, Ελίνα, του καλοκαιριού. Ουσιαστικά, ναι, αν όντως επιβεβαιωθούν οι θερμοκρασίες αυτές και όλες οι συνθήκες ουσιαστικά που επιβεβαιώνουν και συνθέτουν τον ορισμό του καύσωνα, τότε ναι, θα μπορούμε να πούμε ότι ίσως θα μιλήσουμε για τον πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού ουσιαστικά. Ωραία, εδώ είμαστε, θα τα βλέπουμε και θα τα δούμε μαζί και από Δευτέρα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Έτσι ακριβώς. Μία από τις πιο πολύ συζητημένες συναυλίες του καλοκαιριού, αυτή των Coldplay, είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Το Ολυμπιακό Στάδιο άνοιξε τις πύλες του σήμερα από νωρίς το απόγευμα για να υποδεχτεί τους δεκάδες χιλιάδες φανς του συγκροτήματος στην πρώτη από τις δύο sold out συναυλίες που ήρθαν για να δώσουν στη χώρα μας. Το Attica TV βρέθηκε εκεί και κατέγραψε τον παλμό αλλά και την ανυπομονησία του κόσμου λίγες ώρες πριν το συγκρότημα ανέβει στη σκηνή και ξεκινήσει το υπερθέαμα με τον τίτλο Music of the Spheres. Εκτός όμως από το φαντασμαγωρικό show, οι Coldplay περνούν στο κοινό και ένα μήνυμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
κόσμος, η ροή επικράτησε από νωρίς το μεσημέρι στο ΟΑΚΑ, όπου φίλοι των Coldplay από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό σχημάτισαν ουρές για να μπουν στο χώρο της συναυλίας όσο νωρίτερα γίνεται. Βγάζουμε τα εισιτήρια στα χέρια μας και τα κινητά μας προσπαθούν. Πήρα το εισιτήριο πριν από ένα χρόνο και είμαστε παιδιά. Πήρα πέρσι το καλοκαίρι το εισιτήριο. Συνδυάσα με τους τελικούς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού την παρουσία μου στην Αθήνα και ακολουθήσα τις κοπέλες. Είναι το αγαπημένο μου συγκρότημα και η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ότι θα έρθω ποτέ στην Ελλάδα. Θεωρούσα ότι είναι μια τρομερά ακριβή παραγωγή για να έρθουν εδώ, οπότε όταν άκουσα ότι θα έρθουν, έτρεξα να πάρω το εισιτήριο. We're from Istanbul, Turkey. We came to see Coldplay here in Athens because they would not come to Turkey and we're very excited to be here. Οι δύο συναυλίες των Coldplay το Σάββατο και την Κυριακή έχουν κάνει sold out εδώ και μήνες, ήδη λίγο μετά την ανακοίνωσή τους. Ένιωσα πως θα είναι ωραία εμπειρία. Είδα πως έχουν τις καλύτερες συναυλίες και πως οι συνήθειες στα τραγούδια είναι καλύτερες από άλλους καλλιτέχνες. Τα εισιτήρια τα πήρα 31 Ιουλίου του 23 πέρσι, που είχα ξυπνήσει 7,5 ώρα για να περιμένω στην ουρά 2 ώρες να βάρω τα εισιτήρια. Και επέλεξα τους Coldplay γιατί νομίζω θα είναι καλύτερη, πολύ καλή εμπειρία. Εκτός από το φαντασμαγορικό του σοου, οι Coldplay περνούν στο κοινό ένα ξεχωριστό μήνυμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Κάτι που μας αρέσει πάρα πολύ είναι ότι είναι μια sustainable συναυλία σε όλα της. Δηλαδή, λίγους ρήπους, έχει ένα ωραίο concept. We grow up thinking that they'll take care of it. There's a they. There's always a they. Yeah. And then you realize there is no they in the world, really. Mm-hmm. They is you. So we felt like, rather than finger pointing at this organization or that company, let's just try and change what we can within our own sphere. Αξιοποιώντας δημιουργικές μεθόδους, χρησιμοποιούν ειδικές πίστες χορού που επιτρέπουν στους θαυμαστές τους να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. There's biofuel. Yeah, powering the whole show. There will be show batteries. There's solar paneling behind the stage. Στις συναυλίες του ΟΑΚΑ θα απαγορεύονται τα πλαστικά μίας χρήσης, ενώ προτείνουν στους θεατές να προτιμήσουν λεωφορεία και ηλεκτρικά πατίνια για τη μετακίνησή τους. Παράλληλα, ταξιδεύουν όσο μπορούν με τρένο αντί αεροπλάνο. Συχνά το βρετανικό συγκρότημα περνάει μηνύματα αρκετά πέρα από τη μουσική, χρησιμοποιώντας τα social media για να αφυπνίσει τους φίλους τους σχετικά με περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Οι στίχοι τους μιλούν για την αγάπη, την απώλεια και τα όνειρα για έναν καλύτερο κόσμο. Πάμε τώρα στην ακριτική Σύμη, όπου από την Τετάρτη εκτελήσεται ένα θρίλερ με την εξαφάνιση διάσημου δημοσιογράφου του BBC που έκανε διακοπές στο νησί. Περισσότερο θα μας πει ο Μιχάλης Κωνσταντόπουλος από την αίθουσα σύνταξης. Ανθή, οι έρευνες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση για τον εντοπισμό του Μάικλ Μόσλεϊ. Είχε πάει για μπάνιο στην παραλία του Αγίου Νικολάου στη Σύμη. Από εκεί είναι ένα εύκολο μονοπάτι για να φτάσει στην κατοικημένη περιοχή του πεδίου. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν έφτασε ποτέ. Τελευταίες εκδοχές δείχνουν ότι έφτασε στην περιοχή του πεδίου, τον έχουν καταγράψει κάμερες και μετά πιθανότατα ακολούθησε κάποιο άλλο μονοπάτι που περνάει μέσα από βραχώδεις και ορεινές εκτάσεις για να πάει στην περιοχή του Γιαλού. Έκτοτε δεν έχει βρεθεί, οπότε οι έρευνες στρέφονται πλέον σε μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση στο νησί της Σύμης. Είναι και κάποιες βραχώδεις εκτάσεις και κάποια δύσκολα μονοπάτια. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Αξίζει να πούμε ότι έχουν φτάσει τα 4 παιδιά τους στο νησί, ενώ είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και από τα βρετανικά ΜΜΕ που έχουν απεσταλμένους στο νησί για να παρακολουθούν τις έρευνες. Δεν έχουμε καμία άλλη εξέλιξη μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί ίχνος του. Μιχάλη, όμως, πριν από λίγη ώρα στην περιοχή του Φαλήρου εντοπίστηκε και μία σωρός. Τι πληροφορίες έχουμε σχετικά με αυτό? Βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή του ΣΕΦ μία άγνωστη σωρός άνδρα. Πιθανολογεί την ηλικία του να είναι μεταξύ 25 και 35 ετών, ενώ είχε 5 τατουάζ. Ακόμα δεν γνωρίζουμε την ταυτότητά του. Οι έρευνες από το λιμενικό συνεχίζονται για την ταυτοποίησή του. Ανθή. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Μιχάλη. Και επιστρέφουμε τώρα στην εκλογική διαδικασία που αύριο κορυφώνεται, με τις κάλπες να ανοίγουν σε 20 χώρες. Ήδη η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί σε Ολλανδία, Ιρλανδία, Μάλτα, Λετωνία και Σλοβακία, με Τσέχους και Ιταλούς να ψηφίσουν και Σάββατο και Κυριακή. Στη Σλοβακία, ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο μετέβη στο εκλογικό του τμήμα με πατέρα σχεδόν 3 εβδομάδες μετά την δολοφονική απόπειρα σε βάρος του. Ενώ στη Δανία, τις εκλογές αμαύρωσε επίθεση που δέχτηκε ο πρωθυπουργός της χώρας από έναν άντρα που τελικά συνελήφθη. Λιγότερες από 24 ώρες μας χωρίζουν από την ανακοίνωση των ευρωεκλογικών αποτελεσμάτων, με τους περίπου 360 εκατομμύρια Ευρωπαίους να καλούνται από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου κατά περίπτωση να ψηφίσουν για να εκλέξουν τα 720 μέλη του επόμενου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Σχεδόν 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι ηλικίας 16 και 17 ετών θα έχουν το δικαίωμα ψήφου για πρώτη φορά, με το όριο ηλικίας σε Βέλγιο, Γερμανία, Μάλτα και Αυστρία να είναι το 16ο έτος και τα 17 έτη στην Ελλάδα. Ενώ στις υπόλοιπες 22 χώρες η ελάχιστη ηλικία των ψηφοφόρων είναι τα 18 έτη. Η διαδικασία σε Ιταλία και Τσεχία είναι διήμερη, Σάββατο και Κυριακή, με τους πολιτικούς αρχηγούς να έχουν προσέλθει στις κάλπες από την πρώτη μέρα. Ενώ Ολλανδοί, Ιρλανδοί, Μαλτέζοι, Σλοβάκοι και Λετωνοί έχουν ήδη ψηφίσει το τελευταίο τριήμερο και αναμένουν να ακυρωθούν τα αποτελέσματα μαζί με τις υπόλοιπες χώρες. Στη Σλοβακία, ο πρωθυπουργός της χώρας, Ρόμπερτ Φίτσο, εμφανώς αδυνατισμένος και ταλαιπωρημένος από τις δύο χειρουργικές επεμβάσεις και έχοντας αναρρώσει σε σημαντικό βαθμό από την απόπειρα δολοφονίας του στις 15 Μαΐου, μετέβη στην κάλπη με πατερίτσες. Τα σιτουάτσια που το μάκο σε στρέλαλο να πρεμιέρα Φίτσα, ακόμα πληνίτσια το βόμπι. Neviem, bojím sa, že tým, že sa tam dostanú práve tí menej rozumní, ktorí nepodporujú Európsku úniu. Στη Δανία, η πρωθυπουργός της χώρας, Μέτε Φρεντερίξεν, δέχθηκε επίθεση το βράδυ της Παρασκευής από έναν 39χρονο σε πλατεία της Κοπενχάγης και τραυματίστηκε ελαφρά στο μαχαίρι. Επίθεση που χαρακτηρίστηκε αποτρόπαια από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, η οποία ψήφισε σήμερα στη Μάλτα. Για τις υπόλοιπες 20 χώρες, μεταξύ αυτών Ελλάδα και Κύπρος, η Κυριακή είναι η μέρα που οι πολίτες της Ευρώπης επιλέγουν τους εκλεκτούς τους για το Ευρωκοινοβούλιο. Και οι συσχετισμοί των ευρωπαϊκών κομμάτων που θα προκύψουν θα είναι εκείνοι που θα εκλέξουν και τον νέο ή τη νέα πρόεδρο της Κομισιόν. Με τις κάλπες να μιλούν και για τις 27 αύριο το βράδυ. Στη Μέση Ανατολή τώρα και στο μέτωπο του πολέμου, 4 ομήρους κατάφεραν να απελευθερώσουν σήμερα οι Ισραηλινές δυνάμεις έπειτα από συντονισμένη στρατιωτική επιχείρηση στην κεντρική Γάζα. Η Χαμάς κάνει λόγο για εγκληματική επίθεση, κατά την οποία σκοτώθηκαν εκατοντάδες Παλαιστίνοι, αλλά και αδιευκρίνιστος αριθμός Ισραηλινών ομήρων, Χρυσόστομε Λουκά. Και βλέπουμε ανθοί τους ομήρους να έχουν απελευθερωθεί. Εδώ είναι η Νουσεϊράτ. Είναι ο καταβλισμός, ο προσφυγικός, όπου έγινε αυτή η συντονισμένη επιχείρηση των Ισραηλινών, για την οποία έρχονται σιγά σιγά πληροφορίες. Και αν ισχύουν αυτές, έχει διαπραχθεί μία σφαγή κυριολεκτικά. Να πούμε ότι οι Ισραηλινοί απελευθέρωσαν 4 Ισραηλινούς ομήρους εχμαλώτους της Χαμάς. Και η Χαμάς αναφέρει ότι υπάρχουν τουλάχιστον 210 Παλαιστίνοι νεκροί, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Υπάρχουν δηλώσεις που έχουν... Αυτές όμως είναι πληροφορίες που έρχονται από τη Χαμάς. Σωστά. Το δίνει η Χαμάς αυτό. Ο Ισραηλινός στρατός πριν από λίγο έκανε μία περαιτέρω ενημέρωση λέγοντας ότι γνωρίζουμε για τουλάχιστον 100, για περίπου 100 νεκρούς Παλαιστίνιους, χωρίς βεβαίως να γνωρίζουμε, λέει ο IDF, εάν ήταν τρομοκράτες, πόσοι και ποιοι. Βλέπουμε τι έχει απομείνει. Εδώ είναι το ελικόπτερο που φέρνει τους 4 νεαρούς. Είναι νέοι στην ηλικία. Οι 2 από αυτούς είχαν εχμαλωτιστεί και οι 4 εχμαλωτίστηκαν στο Supernova Festival, το Ray Festival που είχε κάνει επίθεση από εκεί που ξεκίνησαν όλα. Από όπου ξεκίνησαν όλα. Οι 2 ήταν security. Βλέπουμε τον Νετανιάχου, ο οποίος έχει πάει να τους δει στο νοσοκομείο. Έχει δώσει πολύ μεγάλη δημοσιότητα σε αυτό. Υπάρχουν γενικώς δηλώσεις από τον Νετανιάχου που λέει ότι αποδεικνύεται ότι το Ισραήλ δεν θα υποκύψει στην τρομοκρατία με αυτή την επιχείρηση. Και αυτά είναι πλάνα από την επιχείρηση ό,τι έχουν δώσει οι Ισραηλινοί. Να ξαναπούμε ότι η Αίγυπτος και η Ιορδανία κάνουν λόγο για έγκλημα πολέμου. Η Παλαιστινιακή Αρχή ζητάει εκτάκτως σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μάλιστα. Χρυσόστομε Λουκά, σε ευχαριστώ πολύ, αλλά θα συνδεθούμε ξανά μαζί και στη συνέχεια του δελτίου. Πολιτική και εξοπλιστική στήριξη για την Ουκρανία εξασφάλισε ο Ζελένσκι στη Γαλλία κατά τους εορτασμούς των 80 ετών από την απόβαση στην Νορμανδία. Γαλλικά μοιρά θα παραδώσει το Κίεβο το Παρίσι, ανακοίνωσε ο Μακρόν. Με τον Χίτλερ παραλύλησε τον Πούτιν ο Ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο αντιδρά για τη χρήση δυτικών όπλων κατά αμάχων στη Ρωσία. Με τον Μπάιντεν αντιλώνει πως οι Ουκρανοί έχουν εξουσιοδότηση να χτυπήσουν μόνο στρατιωτικούς στόχους με τα αμερικανικά οπλικά συστήματα. Μοιράζ 2000 πετούν στο γαλλικό ουρανό τιμώντας την 80η επέτειο της απόβασης στην Νορμανδία. Μοιράζ 2000 θα πετούν και στον ουρανό της Ουκρανίας, υποσχέθηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν στο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέχρι το τέλος του έτους, δηλώνοντας πως θα ξεκινήσει σύντομα πρόγραμμα εκπαίδευσης των Ουκρανών πιλότων. Lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5, qui sont des avions de combat français.
qui permettront à l'Ukraine de protéger son sol, son espace aérien. Την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να κερδίζουν έδαφος λόγω της καθυστέρησης ΗΠΑ και Ευρώπης να εξοπλίσουν τους Ουκρανούς, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχτηκε με ικανοποίηση τη γαλλική στήριξη, παραλύζοντας τον Πούτιν με Χίτλερ κατά την ομιλία του στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Спробуй намалювати тимчасові лінії. Це дасть лише паузу перед новою війною. Зараз це так само, як і тоді, коли зло розгортало свою агресію проти сусідів у 1930-х роках. Гітлер долав лінію за лінією. Так само це робить сьогодні і Путін. Ωστόσο, η Μόσχα αντιδρά σφόδρα στα χτυπήματα εντός ρωσικού εδάφους με δυτικά όπλικα συστήματα. Με τη Μαρία Ζαχάροβα να δηλώνει πως τα χέρια των Δυτικών είναι βαμμένα με το αίμα Ρώσων αμάχων. Μη видим и слышим признание. Я не назову его чистосердечным. Признание циничное. В убийстве женщин, детей, гражданского населения, которые проживают в российских регионах, приграничье. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απολογήθηκε για την καθυστέρηση της οικονομικής ενίσχυσης στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό ομολογό του. Ενώ σε συνέντευξή του δήλωσε πως οι Ουκρανοί δεν έχουν εξουσιοδότηση να χρησιμοποιούν τα αμερικανικά οπλικά συστήματα για να πλήξουν ρωσικό έδαφος παρά μόνο στρατιωτικούς στόχους, χαρακτηρίζοντας τον Πούτιν δικτάτορα. Η εικόνα στο πεδίο των μαχών, κάθε άλλο παρά θετική είναι για το Κίεβο. Με τη ρωσική επίθεση των τελευταίων εβδομάδων, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, να έχει αποδώσει στη Μόσχα την κατάκτηση περίπου 270 τετραγωνικών χιλιόμετρων ουκρανικής γης, διατηρώντας την κατοχή συνολικά πάνω από 160.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, που αποτελούν περίπου το 26% των ουκρανικών εδαφών. Ο Βίλιαμ Άντερς, ο ένας από τους τρεις Αμερικανούς αστροναύτες της ιστορικής αποστολής της Σελήνη Απόλλο 8, έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα, χρυσό στο Μελουκά. Να πούμε απλά ότι για την ιστορία ο Άντερς ήταν και αυτός που είχε τραβήξει την πρώτη φωτογραφία με τη γη να ανατέλει στον ορίζοντα της Σελήνης. Ανθή, αυτή η φωτογραφία θα τη δούμε σε λίγο. Ήταν η φωτογραφία που μας έδωσε την εικόνα του πλανήτη μας από το εξωτερικό το διάστημα. Τη βλέπουμε εδώ πέρα, έχει μείνει στην ιστορία. Είναι η γη όπως ανατέλει, αν θέλετε, από τον ορίζοντα της Σελήνης. Ο Άντερς με αυτή τη φωτογραφία έμεινε στην ιστορία. Στα 90 του χρόνια σκοτώθηκε, όπως μάθαμε χθες, πιλοτάροντας το προσωπικό του αεροσκάφος, το διακινητήριο, το οποίο κατέπεσε στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Βεβαίως ήταν γραφτό του να μείνει αθάνατος στην ιστορία και με αυτή τη φωτογραφία και με την αποστολή Apollo 8. Ήταν οι τρεις Αμερικανοί αστροναύτες στην εποχή του ψυχρού πολέμου που έκφεραν βόλτα, κύκλο 10 φορές, μπήκαν σε τροχιά γύρω από την Σελήνη, κάνοντας πραγματικό κάτι το οποίο απλά οι επιστήμοι δεν ήξεραν μπορούσε να γίνει και αυτό βεβαίως οδήγησε στο Apollo 11, τη γνωστή προσελήνωση. Mm-hmm. Χωρίς αυτούς τους τρεις πρωτοπόρους δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο, δεν θα είχαμε πατήσει στο φεγγάρι. Κρίμα, έφυγε από την ζωή βέβαια πλήρης ημερών ο άνθρωπος, αλλά έχει αφήσει σίγουρα το αποτύπωμά του. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρυσόστομο Λουκά. Το Άττικα, πιστό στο ραντεβού της ενημέρωσης, θα αρχίσει έναν εκλογικό μαραθώνιο από το άνοιγμα της κάλπης έως αργά το βράδυ με απευθείες συνδέσεις σε όλη τη χώρα και τις Βρυξέλλες, συνεντεύξεις και καλεσμένους στο στούντιο για να σας μεταδώσουμε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις και να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα της κάλπης. Από τις 7 το πρωί και μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του Άττικα θα είναι στις επάλξεις για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις γύρω από τις ευρωεκλογές. Με το άνοιγμα της κάλπης στις 7 το πρωί ο Χρυσόστομος Λουκάς και η Αλεξάνδρα Ντούσκα θα είναι εδώ για να σας μεταφέρουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και να παρακολουθήσουν μαζί σας τη ροή της εκλογικής διαδικασίας. Στις 10 το πρωί τη σκητάλη παίρνουν ο Ιάσονας Χίνας Παπαδόπουλος και η Ευαγγελίνα Βόσνου που θα σας μεταφέρουν στα εκλογικά κέντρα. Εκεί που θα ψηφίζουν οι πολιτικοί αρχηγοί αλλά και οι απλοί πολίτες, αυτοί που είναι οι πρωταγωνιστές της ημέρας, αφού από την ψήφο τους κρίνεται το αποτέλεσμα. Στη μία μετά το μεσημέρι, τη σκητάλη θα πάρουν η Έλλη Τριανταφύλου και η Μαριτίνα Ζαφυριάδου, ενώ τον παλμό της εκλογικής διαδικασίας θα σας δίνουν από τις 3 μέχρι και τις 5 το απόγευμα, με ζωντανές συνδέσεις από όλη την Ελλάδα, η Έλλη Τριανταφύλου, η Οκάστη Αλιφεροπούλου και ο Γιάννης Παναγιωτόπουλος. Στις 5 το απόγευμα, 2 ώρες πριν από το κλείσιμο της κάλπης, Αλέξανδρος Κλώσσας και Ανθής Αλαγκούδη
αναλαμβάνουν να καταγράψουν όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ενώ στις 7 ακριβώς, με το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, θα μεταδώσουν και τον πρώτο σφιγμό της κάλπης. Στις 8 ακριβώς ξεκινάει η μακρά εκλογική βραδιά στο Άττικα, με οικοδεσπότες τον Γιώργο Χουδαλάκη, τον Γιώργο Μελιγκόνη και την Αθηνά Σούτσου, που θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τη μία μετά τα μεσάνυχτα, φιλοξενώντας κορυφαία στελέχη όλων των κομμάτων και αναλύοντας μαζί τους τη ροή των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών. Ραντεβού αύριο λοιπόν, και σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε την αναλυτική πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας Ελένα Καρέτσου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την Κυριακή ο καιρός στη χώρα θα είναι γενικά αίθριος, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί στις περισσότερες περιοχές και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 και τοπικά θα αγγίξει και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν μεταβλητή, κυρίως όμως από νότιες νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης στο Άττικα. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση και αμέσως μετά η εκπομπή Ρεμπέτικο Βεράνι. Εμείς ανανεώνουμε αύριο το ραντεβού μας για τον εκλογικό μαραθώνιο του Άττικα από τις 7 το πρωί μέχρι το βράδυ για τα αποτελέσματα και τον εκλογικό παλμό. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου. Καλή ψήφο.